πίσω και προχωρούν κανονικά από την Τρίτη στην 48η απεργία. Καθώς όπως δηλώνουν, δεν τους κατατέθηκε πρόταση που να τους ικανοποιεί. Την ίδια ώρα, σήμα κινδύνου εκπέμπει η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, καθώς τίθενται σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Με ευχή να μην θρηνήσουμε θύματα κατά τη 48ωρη απεργία των γιατρών την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, βγαίνουν μπροστά οι οργανωμένοι ασθενείς. Ο φόβος για το ξημέρωμα της ημέρας της απεργίας, εάν μέχρι τότε δεν βρεθεί οποιαδήποτε λύση, φοβάμαι να μην έχουμε και εύχομαι να μην έχουμε κανένα περιστατικό που να οδηγήσει σε θανάτου. Προβληματισμό εκφράζουν την ίδια ώρα και για το κλείσιμο των ΤΑΕΠ και για το διαχωρισμό των περιστατικών. Το γεγονός ότι τα τμήματα πρώτων βοηθειών θα δέχονται περιστατικά τη κατηγορία 1, που σημαίνει ότι θα κοιτάζουν μόνο άτομα τα οποία είναι κρίσιμο το στάδιο της ζωής τους για να μεταφερθούν στις πρώτες βοήθειες, αφήνει εκτεθειμένα όλα τα υπόλοιπα τα άτομα. Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί πάντως και αναβολή των προγραμματισμένων ραντεβού και χειρουργιών, αλλά και η αναζήτηση νέας ημερομηνίας. Η αναβολή των θεραπείων μεταξύ αυτών των θεραπείων, οι χημειοθεραπείες, των χειρουργικών επεμβάσεων και των προγραμματισμένων ραντεβού που έχουν γίνει, αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί με όλα αυτά, πότε θα ξαναπρογραμματιστούν, ο κόσμος θα περιμένει. Μένει άλλους 3-4-5 μήνες για να ξαναπάρει θέση. Το ζήτημα αυτό, μάλιστα, σε συνάρτηση με τις εξαγγελίες απεργιών, είναι η αιτία που τα δημόσια νοσηλευτήρια έχουν χάσει τη δυναμικότητά τους και δεν αποτελούν πρώτη επιλογή για τους ασθενείς. Παράλληλα, οι κυβερνητικοί γιατροί δεν κάνουν ούτε ένα βήμα πίσω και προχωρούν κανονικά στις 48ωρη απεργία, καθώς δηλώνουν ότι δεν τους κατατέθηκε πρόταση που να τους ικανοποιεί. Καμία εξέλιξη επί της ουσίας. Ούτε πρόσκληση που έχουμε λάβει από τον ΟΚΙΠΗ, ούτε καμία πρόταση με κάποιον περιεχόμενο, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι ναι, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε. Ενώ αυτή την ώρα η ΠΑΣΥΚΙ συνεδριάζει για να δοθούν οδηγίες στους γιατρούς για τη διεξαγωγή της απεργίας. Στον πόλεμο στην